Σας και καλό μήνα σε όλους. Ως σήμερα, περισσότερα από 885.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 44.200 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 185.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Όλος ο επιστημονικός κόσμος παρακολουθεί με αγωνία την ταχύτατη διασπορά του ιού όπου βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 189.000 κρούσματα και 4.097 νεκρούς, ενώ η γείτονα Ιταλία έχει καταγράψει περισσότερα από 105.000 κρούσματα και 12.428 νεκρούς. Η Ισπανία κατέγραψε 864 θανάτους σε μια ημέρα. Με τον επικεφαλής της επίγουσας απόκρισης και φίλο μου Φερνάντο Σιμώνα Νοσί. Του μίλησα σήμερα, τον ευχήθηκα και του στέλνω και επίσημα από την Ελλάδα θερμά περαστικά. Μου είπε ότι συνηθίζει να δουλεύει με teleworking. Βλέπετε, κανείς μας δεν είναι άτρωτος. Δεν έχουμε ακόμη ανοσία. Θεωρητικά όλοι μπορεί να κολλήσουμε τον ιό, αρκεί να μην ασθενήσουμε όλοι μαζί. Να μην έχουμε πολλά σοβαρά περιστατικά μαζί, να τα αντιμετωπίσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως σήμερα 1 Απριλίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 421.000 περιπτώσεις και 29.350 θάνατοι, ενώ η Ιταλία πενθεί για περισσότερες από 10.700 καταγεγραμμένους θανάτους. Σήμερα ανακοινώνουμε 81 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Επιπλέον έχουν ανοιχνευθεί 20 άλλα κρούσματα που αφορούν μέρος της επιδημικής έξαρσης κρούσματων σε πλήρωμα κρουαζιεροπλοίου. Το σύνολο του πληρώματος 380 και πλέον άτομα έχουν ελεγχθεί και αναμένονται τα συνολικά αποτελέσματα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων μαζί με τα του κρουαζιεροπλοίου είναι 1.415, ενώ αν εξαιρέσει κανείς τα έως τώρα θετικά από το κρουαζιερόπλοιο, 1.375 στη χώρα. 90 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 66 ετών, 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 57% έχει υποκείμενο νόσημα. 6 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 50 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 72 έτη, με 38 άνδρες και 12 γυναίκες. Το 94% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και μεγάλη ηλικία. Έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 17.350 εργαστηριακά τεστ. Θα επανέλθω σε ένα θέμα που συζήτησα χθες για να ξεκαθαρίσω ένα-δύο πραγματάκια. Αφορά τις μάσκες και τη χρήση τους στο γενικό κοινό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Αμερικανικό CDC, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τον ΗΠΑ, έχουν πει ότι μόνο τα άτομα με συμπτώματα του ιού και όσοι φροντίζουν για αυτά, καθώς βέβαια και οι επαγγελματίες υγείας, θα πρέπει να φορούν μάσκες. Αντιλήφθηκα πως υπάρχει μια διχογνωμία. Κάποιοι εμπειρηγνώμονες, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του Κινέζικου Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, πιστεύουν ότι μπορεί να είναι χρήσιμη για αυτή την πανδημία. Άλλοι εξίσου ειδικοί πιστεύουν πως η στρατηγική αυτή είναι λάθος, όταν υπάρχει τεράστια έλλειψη ιατρικών μασκών στην αγορά και ότι ενέχει και κινδύνους γιατί δεν χρησιμοποιείται σωστά. Είναι η πανδημία των πολλών αβεβαιοτήτων και των ερωτηματικών. Βλέπω τη στρατηγική κάποιων χωρών και υγειονομικών τους αρχών σε μέρη της Ασίας να ενθαρρύνουν τους πολίτες να φορούν μάσκες στο κοινό για να αποτρέψουν τη διάδοση του ιού, ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπτώματα, και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να μιλούν ήδη για αυτές τις στρατηγικές. Εμείς είμαστε θειασότητες της επιστημονικής αλήθειας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί 100% να τεκμηριωθεί. Και σίγουρα το μέγιστο όφελος από τις μάσκες είναι στα νοσοκομεία, στο προσωπικό μας, στους ασθενείς μας και σε αυτούς που τους περιποιούνται. Εκεί χρειάζονται περισσότερο και μάλιστα με την τεράστια έλλειψη μασκών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, αν όλοι μας τηρούσαμε τις σωστές αποστάσεις, δεν έχει νόημα η χρήση τους. Παρ' όλα αυτά, όπως κάνω συνήθως όταν προκύπτουν τέτοια διλήμματα, σε συνεργασία με την Υγεία του Εθνικού Οργανισμού Υγείας και του Υπουργείου, επικοινώνησα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων, το Ευρωπαϊκό CDC, και τους ζήτησα να τοποθετηθούν επίσημα για αυτό το θέμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαιώνει ότι η κύρια χρήση των μασκών είναι για την προστασία των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών. Θα προχωρήσω σε ένα άλλο επιστημονικό ζήτημα. Κάποιοι επιστημονικοί κύκλοι βάζουν ερωτήματα σχετικά με την καταγραφή των θανάτων
και αν καταγράφουμε όλους τους θανάτους. Πιστέψτε με, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε επιστημονική κριτική. Δεν φοβούμαστε την αλήθεια. Είμαστε προασπιστές της και θα συνεχίσουμε έτσι. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό μια ομάδα επιστημόνων. Αν είχαμε περισσότερους θανάτους, θα είχε καταγραφεί ήδη η αύξησή τους σε ειδικό σύστημα παρακολούθησης των θανάτων που αφορά το σύνολο της χώρας. Η καταγραφή των θανάτων γίνεται από τα ληξιαρχεία των Δήμων της χώρας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και αφορά τους θανάτους που δηλώθηκαν κατά την εβδομάδα αναφοράς. Είναι συνήθως η προηγούμενη από την εβδομάδα που καταγράφουμε. Τα δεδομένα αφορούν το σύνολο της χώρας, προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων που λειτουργεί από το Μάιο του 2013 στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ως διαπιστευμένος φορέας. Το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν και άλλες 21 ευρωπαϊκές χώρες. Συνήθως αυτό το σύστημα καταγράφει αύξηση θανάτων όταν υπάρχει κάποια επιδημία η οποία σχετίζεται με αύξηση θανάτων σε μια χώρα. Δεν έχει λοιπόν το σύστημα αυτό καταγράψει θανάτων στην Ελλάδα ή θνησιμότητα η οποία να είναι παραπάνω από τα πλαίσια της αναμενόμενης. Αυτό είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ καθησυχαστικό για μας. Σήμερα, στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων από Ειδική Υποομάδα Παιδιάτρων, που περιλαμβάνει καθηγητάς πανεπιστημίου, εγκρίθηκαν ειδικές οδηγίες για βρέφη, παιδιά και εφήβους με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λίμωξη από το νέο ιό, καθώς και θεραπευτικός αλγόριθμος για την νόσο. Τέλος, από τη θέση αυτή σήμερα, θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς μου ονομαστικά σε κάποιους από τους ασθενείς που επισκέφτηκα το πρωί στο Αττικό και στην Αγία Βαρβάρα, παρουσία ενός σεμνού ανθρώπου του τοπικού υπεάρχη του κ. Ροϊλού. Επισκέφτηκα τους εξής ασθενείς, τον Ιωσήφ, την Κωνσταντία, τον Δημήτρη, την Ελένη, τον Παναγιώτη, τη Μαρία, τον Αναστάση, την Εκατερίνη, τον Κυρνίκο, τη Γεωργία, τη Ρεγκίνα, τη Βιολέτα, τη Μαρία, την Ελένη που είναι και έγκυος. Γρήγορα περαστικά από την καρδιά μας σε όλους, όπως και σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σε ένα ξεχύλισμα ευγνωμοσύνης σε όλους τους υγειονομικούς, θα με επιτρέψετε να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλους εμάς, τους ήρωες της πρώτης γραμμής. Μεταξύ αυτών που είδα ή μίλησα σήμερα και περιποιούνται εκεί τους αρρώστους, την Άντια, τον Παναγιώτη, την Ανθούλα, τον Απολέοντα, τη Στυλιανή στην Αγία Βαρβάρα, τον Δημήτρη, την Αναστασία, τον Χρήστο, τη Δήμητρα, τον Μάνο, τη Χριστίνα, τον Κώστα, τον Γιώργο, τη Βιβί, τον Δρόσο, τον Θοδωρή, τον Νίκο, τον Περικλή από την Αλεξανδρούπολη, τον Διευθυντή της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας στο Παπα-Νικολάου και όλους τους άλλους. Μας δίνουν όλους κουράγιο να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητή.